Κυρίες και κύριοι του ΙΕΒΡΟΣ, καλώς ήρθατε. Είμαι η Φένια Δούκογλου από την ομάδα του ΙΕΒΡΟΣ. Να σας καλωσορίσουμε και σήμερα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά λίγα λεπτά. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σαλή Μπουτίκ Χοτέλ στην Αλεξανδρούπολη, γιατί η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου θα τιμήσει ακόμη ένα πρόσωπο το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Νομαρχείο. Θα τιμήσει τον κύριο Θεόδωρο Μουσίκα, τον φιλόλογο, ποιητή, συγγραφέα και τραγουδοποιό. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έχει προσφέρει πολλά στο πολιτιστικό γίγνεσθε, μας έχει κάνει πιο πλούσιους με τα δημιουργήματά του, με τα ποίηματα, τα βιβλία του, το συγγραφικό του έργο που αφιερώνεται και στο Σουφλί. Θα σας τα πούμε και μαζί του όλα αυτά στη συνέχεια. Τον έχουμε κοντά μας εδώ στο ievros.gr για να μας μιλήσει τόσο για την τιμή που θα του κάνει η Εποφέ να τον τιμήσει το Σάββατο, όσο και για όλο το έργο που έχει δημιουργήσει εδώ και 40 χρόνια. Κύριε Μουσίκα, να σας καλωσορίσουμε στο ievros. Σας ευχαριστούμε πολύ ειλικρινά. Είναι πολύ σημαντικό που άνθρωποι σαν εσάς υπάρχουν στη σημερινή εποχή και την κάνουν ακόμη πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούκολου, για τα καλά σας λόγια, για τα πολύ όμορφα λόγια στον πρόλογό σας. Ευχαριστώ πολύ και το διαδικτυακό σας μέσο μαζικής ενημέρωσης, το ΙΕΒΡΟΣ, το οποίο είναι ένα αξιολογότατο κανάλι και ενημερώνει πάρα πολύ κόσμος, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε όσο γίνεται καθημερινά, όλη η ομάδα του ΙΕΒΡΟΣ, να βγάζουμε τις ειδήσεις, τα νέα και τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, για να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν και καλύτερα. Όσο αφορά εσάς τώρα, έχετε προσφέρει πάρα πολλά σε μικρούς και μεγάλους. Όλα ξεκίνησαν, νομίζω, το 1978, που ήταν και η πρώτη σας επιτυχία σε μαθητικό διαγωνισμό ποίησης. Κάπως έτσι ήταν το πρώτο ποίημα. Με είχε παροτρύνει η κυρία Μουρατίδου, η αείμνηστη, να γράψω ένα ποίημα, γιατί είχε καταλάβει, ας πούμε, ότι έχουμε μια ροπή προς τη λογοτεχνία. Και όντως είχα γράψει ποίημα «Και όμως υπάρχει αγάπη», το οποίο τιμήθηκε σε μαθητικό πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης. Από ό,τι γνωρίζουμε, γράψατε και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σας θητείας ένα πολύ ωραίο έργο, «Εύρος, η καρδιά της Ελλάδας». Ναι, ήταν ένα άλλο ποίημα, το οποίο επίσης τιμήθηκε, πήρε το πρώτο βραβείο στην 12η Μεραρχία. Ήταν και οι στιγμές τέτοιες, ήταν η επιστράτευση του 1987, τότε έτυχε να υπηρετώ την πατρίδα. Οπότε στην πρώτη γραμμή, στην προκάλυψη εκεί, δίπλα στις φιλοσιές των δέντρων και μπροστά στο ασημένιο φίδι που είναι ο Εύρος, ο ποταμός, κάποια στιγμή μέσα στον 1,5 μήνα εκείνο της επιστράτευσης, οπωσδήποτε εμπνευστήκαμε με όλα αυτά τα οποία σου δίνει, ας πούμε, εκείνες οι δύσκολες στιγμές μιας επιστράτευσης, στον πατριωτισμό σου, στην ψυχή σου κτλ. Έχετε δημιουργήσει και ένα πολύ ωραίο έργο για το Σουφλί, με 52 αυτοτελή κείμενα μέσα, που έχουν λαογραφικά στοιχεία, πολιτιστικά, χιουμοριστικά, για το σουφλιώτικο ιδίωμα. Μιλήστε μας λίγο και γι' αυτό και να τονίσουμε εδώ πέρα πως το συγκεκριμένο αυτό εδώ βιβλίο που δείχνει τώρα η κάμερα πρέπει να το έχει ο κάθε Θρακιώτης και ο κάθε Ευρύτης στη βιβλιοθήκη του. Δεν είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται μόνο σε σουφλιώτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα βιβλία μου. Πριν να πω για το βιβλίο αυτό, το τελευταίο, το Σουφλί της πρώτης μου άνοιξης, που είναι λίγο διαφορετικό από τα ποιητικά μου βιβλία, να πω ότι από το 1991 μέχρι και το 2010 είχα εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές, στις οποίες υπάρχουν περίπου 200 ποίηματα. Το Σουφλί της πρώτης μου άνοιξης είναι ένα άλλο εγχείρημα, είναι ουσιαστικά μια επαναφορά στα παιδικά μου χρόνια, στα εφηβικά μας χρόνια, και ουσιαστικά βγάζει στο φως εκείνες τις εμπειρίες και τα βιώματα εκείνης της εποχής, μιας εποχής πολύ διαφορετικής από σήμερα, μιας εποχής που είχε δυσκολίες, που είχε προβλήματα στις υποδομές, που δεν είχαμε ούτε καν νερό, ας πούμε, στο σπίτι, παίρναμε από μια βρύση στη γειτονιά, που μέχρι το 1967 δεν είχαμε ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα και ήμασταν με γκαζόλαμπες. Αλλά ήταν μια εποχή πολύ όμορφη στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ήταν μια εποχή ανεμελιάς και τα παιδιά έπαιζαν στη γειτονιά, ήταν γεμάτες οι γειτονιές από παιδιά και ήταν πραγματικά όμορφες εποχές. Εγώ προσωπικά νοσταλγώ με πολύ αγάπη τα παιδικά χρόνια, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ως φιλόλογος που είστε, ότι αυτά που βιώνεις τα παιδικά χρόνια σε ακολουθούν για πάντα.
Μιας και μιλάμε για τα ποίηματα, η ποίησή σας είναι κυρίως νεωτερική. Γράφεται με έντονο ερωτισμό, λυρισμό. Διακρίνονται τα ποίηματα επίσης από έντονες αντιθέσεις της ζωής και του θανάτου, της χαράς και της λύπης. Μιας και τα λέμε όλα αυτά, θα θέλατε να μας διαβάσετε έτσι κάτι, ένα δείγμα από τα ποίηματά σας, ένα φυσικά, απαλό. Φυσικά, έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Μέχρι να είναι έτοιμος ο κύριος Μουζίκας, να τονίσουμε ότι το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Νομαρχείο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της ΕΠΟΦΕ ή της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου για να τιμήσει τον κύριο Μουζίκα. Σας δίνω το λόγο. Ναι, είναι ένα ποίημα το οποίο δεν εμπεριέχεται στα ενά βιβλία. Είναι ένα ποίημα που έγραψα τον τελευταίο καιρό και είναι και λίγο επίκαιρο λόγω του ότι μπαίνουμε και ημερολογικά στην Άνοιξη. Ήταν Άνοιξη. Σαν είδες στα μάτια της την ομορφιά του Ρόδου, γλύκανε η ψυχή σου και αγαλίασε. Σαν είδες στο πρόσωπό της το χρώμα της ελπίδας, καταλάγεσαι η άγρια θύελα που σε τσάκιζε καιρό. Σαν είδες το σώμα της την ακαταμάχητη έλξη, γέμισε το κορμί σου με πόθο. Σαν είδες την ψυχή της το ανέμελο χαμόγελο, ομόρφινε την πλάση ένας ολόλαμπρος ήλιος. Ήτανε άνοιξη και η φύση φορούσε το πιο φωτεινό της φόρεμα. Ήτανε άνοιξη και εσύ πάσχιζες να ξαναβρεις τη χαμένη σου λάμψη. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι. Όσοι διαβάζετε ποίηματα θα καταλάβατε τι ποίημα ήταν. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου θα σας τιμήσει το Σάββατο. Είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη τιμή για μένα, διότι η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου δεν είναι απλά ένα δευτεροβάθμιο όργανο των συλλόγων, πολιτιστικών, λαογραφικών κτλ. Αλλά είναι ένα διοικητικό συμβούλιο με τον πρόεδρο της, τον κύριο Κερεμίδη, που επί των ημερών του η ΕΠΟΦΕ έχει πάρει πολύ μεγάλες, ζει μεγάλες στιγμές δόξας. Είναι ένα όργανο το οποίο πραγματικά μας τιμάει όλους και τον πολιτισμό της Θράκης και γενικότερα, ας πούμε, τον πολιτισμό στη χώρα μας. Και ξέρετε ότι πέρα από την αποτροπή των όπλων και την οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός είναι ένα από τις μεγάλες δυνάμεις αποτροπής και ανάσχεσης, ας πούμε, οποιονδήποτε προβλημάτων σε μια περιοχή, που δίνει ταυτότητα στο χώρο. Και να συμπληρώσω ότι είναι το τρίτο βασικό αγαθό σε μια χώρα για την ανάπτυξή της, την οικονομική πάντα. Στην εκδήλωση το Σάββατο θα είναι και η Εύη Κανατά, η τραγουδίστρια. Θα ερμηνεύσει κάποια τραγούδια σας που έχουν μελοποιηθεί και όλες. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συνεργασία σας. Ναι, μία άλλη από τις πτυχές της έκφρασής μου, της δημιουργικής. Η μία είναι η ποίηση, η άλλη είναι η συγγραφή αυτών των έργων, ας πούμε, για το σουφλί των των κομματιών αυτών των κειμένων που έχουν ντοπιολαλιά, που έχουν χιούμορ, που έχουν νοσταλγία, που έχουν λαογραφία και ηθογραφία. Μια άλλη πτυχή λοιπόν είναι το τραγούδι. Από μικρός είχα και αυτήν την έφεση, πήρα μια κιθάρα στα 16 μου χρόνια, άρχισα να μαθαίνω μόνος και σιγά σιγά άρχισα να δημιουργώ κάποια τραγούδια που στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητής είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες στα φοιτητικά στέκια. Λοιπόν, με την Εύα την Κανατά, την Εύα την είχα μαθήτρια, είναι μια υπέροχη φωνή και είναι μια προσωπικότητα αξιόλογη πέρα από τη φωνή της. Ένα πολύ καλό παιδί, ένας χαρακτήρας υπέροχος. Με την Εύα την γνωρίζω από τότε, την είχα βάλει στη χοροδία σαν πρώτη τραγούδι, να λέει κάποια τραγούδια μου, ένα τραγούδι μου τότε που είχα γράψει μόνη της. Και τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε και έτσι ξεκίνησε και η καινούργια μας συνεργασία που ουσιαστικά έγραψα τρία-τέσσερα τραγούδια για αυτήν. Τα τρία τα είπε και υπάρχει και ένα στα σκαριά το οποίο θα το πούμε σαν έκπληξη εκείνο το βράδυ για πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Και θα είναι και θα τραγουδάει live, η Εύη. Θα τραγουδάει live, ναι. Θα τραγουδάει live και οπωσδήποτε η φωνή της θα αγγίξει το κοινό που θα έρθει εκεί πέρα. Θα είναι δηλαδή μια ακόμα όμορφη στιγμή για εκείνη τη βραδιά. Πολύ ωραία. Γνωρίζουμε πως ως φιλόλογος και εκπαιδευτικός έχετε αγαπηθεί πολύ από τους μαθητές σας. Πείτε μου λίγο,
θέλω βασικά να πείτε στην κάμερα του Ιεύρος ένα μήνυμα για τους νέους, ότι πρέπει να ασχολούνται με την ποιήση, πρέπει να διαβάζουν βιβλία, να αγαπήσουν τον πολιτισμό, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού και στη δημιουργία ενός καλύτερου πολιτιστικού γίγνεσθε, έτσι. Πολύ ωραία, ήδη έκανες τον πρόλογο. Αυτά θα παροτρύνω κι εγώ στους νέους, δηλαδή να αγαπήσουν την ποιήση, να αγαπήσουν το ωραίο γενικά, να αγαπήσουν την αλήθεια, να δημιουργήσουν έναν κόσμο καινούριο, έναν κόσμο που να, δηλαδή αν πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο, θα πρέπει να απορρίψουν τα λάθη των μεγαλύτερων και να μην συνεχίσουν με αυτά τα λάθη, αλλά να κάνουν κάτι καλύτερο. Εγώ θα τους πρότεινα λοιπόν να είναι ειλικρινείς, να είναι άμεσοι, να αγαπούν τη ζωή, να αγαπούν την εργατικότητα και φυσικά να διαβάζουν, γιατί η ποίηση πέρα από το ότι σε ταξιδεύει, πέρα από το ότι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πέρα από το ότι σε γαλινεύει, η ποίηση σε κάνει να φιλοσοφήσεις για τη ζωή, να αντιληφθείς τη ματαιότητα των ανθρώπινων πραγμάτων, της ματαιοδοξίας, της αλαζονίας και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Γιατί το δείχνουν και οι φίλοι που άδεξο έφυγαν, πόσο μικρή είναι η ζωή και πόσο μικροί είμαστε μπροστά στην οργή της φύσης και στο θάνατο. Κύριε Μουσίκα, τα λέτε τόσο ωραία. Πρέπει όμως να τελειώσει η σημερινή μας συνέντευξη. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ στο ievros.gr. Θα τα πούμε το Σάββατο, διότι το ievros θα είναι εκεί για να κάνει live μετάδοση της εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ και εγώ και σε εσάς, κυρία Δούκογλου, για την καταπληκτική σας παρουσία και στον κύριο Θάνο Τσακπίνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε το Σάββατο 19 Μαρτίου στο Νομαρχείο στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Μουζίκας έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο στον οποίο μας καλεί να τον γνωρίσουμε, να τον διαβάσουμε. Οπότε μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, μην χάσετε την ευκαιρία να έρθετε λίγο πιο κοντά με τον συνάνθρωπό σας, γιατί η ποίηση ενώνει, η ποίηση θεραπεύει. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη συνέχεια.